Από ό,τι φαίνεται, ώρες μετράει τώρα η Δράμα προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει άμεσα τους πρώτους πρόσφυγες που θα έρθουν σήμερα το βράδυ από το λιμάνι της Καβάλας και υπολογίζεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αλλά και τις δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι θα είναι γύρω στα 340 περίπου άτομα, χωρίς κανείς να ξέρει αν ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους θα υπερτερούν τα παιδιά, προκειμένου έτσι να καλυφθούν άμεσα οι πρώτες ανάγκες. Ήδη γίνεται ο τελικός καθαρισμός του χώρου και μάλιστα έτσι ώστε να μην υπάρχει προϋπόθεση μόλυνσης τουλάχιστον άμεσα, και από την άλλη πλευρά έχουν αναλάβει δράση και τα εθελοντικά σωματεία και οι οργανώσεις για να εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης γίνεται ο τελικός έλεγχος όλων των συστημάτων που μπήκαν αυτό το χρονικό διάστημα με την ΔΕΗ και όχι μόνον, προκειμένου να μην υπάρχει επίσης κανένα πρόβλημα. Από αυτή τη στιγμή κάνουμε και είμαστε στο τελευταίο επίπεδο καθαριότητας. Καθαρίζουμε τώρα το δάπεδο με χλωρίνη. Όλο. Αν δείτε μέσα από τα κρεβάτια, όλος ο χώρος έχει καθαριστεί, τώρα έμεινε το υπόλοιπο. Έρχονται οι καθαρίστρες από πάνω προς τα κάτω για να κλείσουμε τουλάχιστον ένα απολυμασμένο χώρο στο επίπεδο που πρέπει να είναι για αυτούς τους ανθρώπους. Είπαμε πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να πληρεί ο χώρος όρους υγιεινής και ασφάλειας. Αυτό κάνουμε, τίποτε παραπάνω. Mm-hmm. Όσον αφορά στη θέρμανση αυτού του χώρου. Νομίζω ότι είναι σε συνεννόηση και η περιφέρεια με το Δήμο. Έχουν φροντίσει και το θέμα της θέρμανσης ότι θα τελειώσει και αυτό σήμερα. Mm-hmm. Λέγεται γιατί θα γίνεται με αερόθερμα. Πότε θα κουβαληθούν αυτά, όταν σήμερα αναμένονται να έρθουν τουλάχιστον εκατοντάδες πρόσφυγες. Ναι, ήδη έπρεπε να είχαν τοποθετηθεί, η άποψή μου είναι αυτή, αλλά για αυτή την περίπτωση ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα έχει τελειώσει το θέμα τους. Mm-hmm. Ξέρετε πόσοι θα έρθουν σήμερα εδώ στη Δράμα? Ακούγονται κάποια νούμερα, διάφορα. Κύριε Οικονόμο, εγώ η θέση μου είναι σαφέστατη για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν πιστεύω τίποτε και κανέναν. Γιατί δεν υπάρχει σαφήνεια ούτε πόσοι θα έρθουν, πόσο χρόνο θα μείνουν. Παλαιότερα δεν μιλούσαν ούτε για κόστη. Κανένας και τίποτα. Τώρα, σε πρώτη φάση νομίζω ότι θα έρθουν γύρω στους 350. Λέγεται ότι το καράβι που αναμένεται στο λιμάνι της Καβάλας θα μεταφέρει 570 ψυχές, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εντάξει, εγώ οι πληροφορίες μου λένε ότι προς τη Δράμα θα οδεύσουν γύρω στους 300-350. Οι υπόλοιποι είναι μετανάστες χωρίς χαρτιά? Ακούστηκε ότι υπάρχουν και λάθρομετανάστες μέσα. Λάθρομετανάστες, οι οποίοι μάλλον θα πάνε προς το Παρανάστη. Δεν ξέρω, αυτά τα βγάζουμε και στον αέρα, μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Δεν ξέρουμε ακόμη με σαφήνεια τίποτα. Θα έρθει το πλοίο και μετά θα μιλήσουμε. Mm-hmm. Πάντως λέτε ότι σε πρώτη φάση είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τουλάχιστον αυτούς τους 300 πόσοι θα είναι πρόσφυγες και με συνθήκες οι οποίες θα διασφαλίζουν έναν αξιοπρεπέστατο τρόπο φιλοξενίας. Εγώ θα έλεγα πολύ απλά ότι οι συνθήκες σε αυτόν τον χώρο τώρα έχουν γίνει ανθρώπινες και θα μπορούν να αξιοπρέπεια για αυτή την περίπτωση να καθίσουν οι άνθρωποι, οι γυναίκες, τα παιδιά, όλοι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται από την πλευρά των εθελοντικών οργανώσεων αλλά και των μεμονωμένων εθελοντών. Είσαστε στην επιτροπή που χειρίζεται το όλο ζήτημα. Τι θα γίνει λοιπόν από σήμερα, αλλά εδώ και αρκετές μέρες είδαμε εθελοντές εδώ στην καπναποθήκη. Τι γίνεται όμως σήμερα που λέγεται ότι θα φυχτούν πάνω από 300 πρόσφυγες στη Δράμα? Ναι, όντως οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι θα έρθουν γύρω στις 340 πρόσφυγες. Ο ράφηξης πιθανή στη Δράμα εκτιμώ γύρω στις 9 με 9.30 το βράδυ. Ήδη έχουμε ετοιμάσει μια εθελοντική ομάδα η οποία θα είναι εδώ για να βοηθήσει αν τυχόν κάτι προκύψει. Και από αύριο το πρωί έχουμε, μάλλον να το πω καλύτερα, ότι όλοι οι σύλλογοι έχουν δηλώσει την προθυμία τους. Η σκέψη της Νησικής Επιτροπής είναι να έχουμε κάθε μέρα, ανάλογα με τις ανάγκες, ένα σύλλογο αυτόνομο, να μην έχουμε, να έχουμε και καλύτερη διοίκηση, χρησιμοποιούμε κάποιες στρατηγικές ορολογίες, να μιλάμε έτσι με ένα άτομο, να μπορούμε να επικοινωνούμε και καλύτερα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προθυμία, υπάρχει όμως και μια αγωνία το πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Από ό,τι είδατε κι εσείς, και επειδή έχω το χώρο, τον έχω επισκεφτεί πολλές φορές, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και έχει αλλάξει τελείως το τοπίο. Εκτιμώ και με την βοήθεια και των προσφυγών, γιατί και αυτοί πρέπει να βοηθήσουν και τους εαυτούς αλλά και εμάς, να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το ανθρωπιστικό, θα έλεγα, κίνημα του νομού,
για την καλύτερη εξασφάλιση των ειδών πρώτης ανάγκης, διατροφής κλπ. Που θα απαιτηθούν ή θα θελήσουν οι πρόσφυγες. Ξέρουμε αν θα έρθουν περισσότερα γυναικόπαιδα, αν θα έρθουν ανάμεσά τους τουλάχιστον κατά το ίμιση παιδιά και κάποιων ηλικιών για να μπορέσετε να καλύψετε τα άμεσα τις πρώτες ανάγκες? Όχι, αυτή την πληροφορία θα τη μάθουμε το βράδυ. Εμείς το βράδυ, όπως σας είπα, θα έχουμε μια εθελοντική οργάνωση εδώ. Θα είναι και μέλη του Ερυθρού Σταυρού. Οπότε άμεσα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε περιστατικά και δεν ξεχνάμε ότι το νοσοκομείο είναι σε 24 ώρες λειτουργία, όπως και κάθε ένας πολίτης. Οπότε οποιαδήποτε περιστατικά έχουν πρόβλημα θα αντιμετωπιστούν. Και είδατε εδώ, υπάρχει το ιατρείο, υπάρχει φαρμακείο, υπάρχει χώρο ιατρείο για τα παιδιά, υπάρχει χώρο ιατρείο για τις γυναίκες, χώρο για τους άνδρες. Τα στοιχειώδη δηλαδή τα έχει κάνει ο νομός.